ξεχύλιζαν το πρωί οι κάδοι απορριμμάτων από τα σκουπίδια σε ολόκληρη την πόλη, δημιουργώντας μια αποπνικτική κατάσταση σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας, διαμαρτυρόμενοι για την μη καταβολή των μισθών τους, απήχαν από την εργασία τους κατά την βραδινή και πρωινή βάρδια, προκειμένου να πιέσουν τη Δημοτική Αρχή να τους εξοφλήσει άμεσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι στο Δήμο απέχουν από τα καθήκοντά τους, αλλά αντίθετα αυτό τίνει να γίνει μόνιμη κατάσταση κάθε πρώτη και 16 του μηνός, αφού με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων οι εργαζόμενοι έχουν αποφασίσει να κινητοποιούνται κάθε φορά που η μισθοδοσία τους καθυστερεί, ακόμη και για μία ημέρα, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις αυτές τους ταλαιπωρούν εδώ και μήνες. Σε συνάντηση που είχαν οι εργαζόμενοι με τον Δήμαρχο Νίκο Γκόντα το απόγευμα της Δευτέρας, υπήρξε η δέσμευση ότι οι μόνιμοι εργαζόμενοι θα πληρωθούν σήμερα το μεσημέρι, κάτι που άρχισε να υλοποιείται, ωστόσο εκκρεμούν οι πληρωμές των συμβασιούχων του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στον Δημαρχείο στις 10 το πρωί, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ΟΤΑ, Νίκος Κρικώνης. Ναι, όπως έχουν αποφασίσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι από γενικές συνελεύσεις, ότι όταν δεν πληρώνονται, απέχουν τις εργασίες τους. Το ίδιο έγινε και χθες με τους νυχτερινούς, το οποίο όπως γνωρίζουμε ότι οι νυχτερινοί δουλεύουν για την επόμενη μέρα, απήχαν από την εργασία τους. Το ίδιο έγινε και το πρωί με την πρωινή τη βάρδια. Μετά τη χθεσινή τη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο και τη δέσμευσή του ότι σήμερα θα μπουν τα λεφτά των εργαζομένων, και όπως έγινε, ήδη έχω ενημερωθεί ότι από τις 1.30 η τράπεζα άρχισε να δίνει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, η αποχή σταμάτησε, απλώς ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιοι έχουν πάρει το μισθό και ποιοι όχι. Εμείς έχουμε προγραμματίσει και έχουμε τονίσει τον αγώνα μας ότι αν όχι δεν πληρωθούν σήμερα οι εργαζόμενοι, αύριο έχουμε συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο. Ακόμα δεν έχουν διευκρινίσει το ποιοι θα πληρωθούν. Δώσανε μια δέσμευση ότι όντως σήμερα οι μόνιμοι θα πάρουν τα λεφτά τους και περιμένουμε και για τους συμβασιούχους. Από εκεί και πέρα, εάν δεν μπουν τα λεφτά μέσα όλων των εργαζομένων, είτε είναι δημοτικές επιχειρήσεις, θα δούμε πώς θα κινηθούμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας.